στις 2 του Γενάρη είναι τελικά η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας αλλά και την κατάθεση των πινακίδων. Τελικά η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκαθάρισε το θολό τοπίο που είχε δημιουργηθεί σχετικά με την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας αλλά και την κατάθεση πινακίδων. Κάτι εγγράφος δεν έχει έρθει ακόμη σε εμάς. Αυτό το οποίο έχουμε ακούσει και ξέρουμε έτσι, πληροφοριακά, ότι τα τέλη κυκλοφορίας έχουν παράταση μέχρι και τη Δευτέρα. Οι πινακίδες είναι μέχρι και σήμερα. Ο κόσμος που έχετε είναι περισσότερος, είναι λιγότερος, ειδικά με πέρυσι. Λοιπόν, νομίζω ότι σε σχέση με πέρυσι είναι λιγότερος και από ό,τι βλέπουμε από τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί εκκινησίας μέχρι σήμερα. Μέχρι και σήμερα έχουμε πάρει κάπου 2.300 δηλώσεις, ενώ πέρυσι είχαμε στο σύνολο 3.130 δηλώσεις εκκινησίας. Είναι δηλαδή λιγότερο από ό,τι βλέπουμε. Άρα και αφού δεν θα υπάρξει παράσταση. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα δοθεί παράταση, μήπως κάποια έρθουν και τη Δευτέρα, αλλά δεν θα είναι αρκετή. Τόσο η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του 17 όσο και η κατάθεση των πινακίδων μπορούν να πραγματοποιηθούν έως και τις 2 του Γενάρη. Αρχικά προβλέπονταν ότι η προθεσμία για την κατάθεσή τους θα ήταν μέχρι και σήμερα και μόνο η καταβολή των τελών κυκλοφορίας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι και τις 2 Ιανουαρίου. Δεν μπορούμε να αντέξουμε το βάρος των τελών κυκλοφορίας. Μπορούμε να πληρώσουμε, ρε παιδιά. Δύσκολα είναι. Ναι, με τις καταστάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι. Εσείς ποιες θα πήρετε σήμερα τα αυτοκίνητα? Βεβαίως, τα αφήνω. Τα αφήνω, δεν πάει άλλο. Τελείωσε. Δεν πάει άλλο. Λόγω τελών, λόγω βενζίνης. Λόγω τελών, λόγω βενζίνης, λόγω και λόγω. Πολλοί λόγοι. Πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί λόγοι. Το εκμεταλλευτήκατε όμως το Δεκέμβριο, οπότε εντάξει. Πάρα πολλοί λόγοι. Δεν πάμε καθόλου καλά. Δύσκολα, ε? Πάρα πολύ δύσκολα. Και στη Σουηδία κάθε μήνα να πληρώνετε. Με το μήνα να πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας. Γιατί να μην ισχύσει και αυτό και εδώ? Εδώ δηλαδή τι? Δεν είμαστε Ευρώπη, τι? Εγώ πλήρωσα τώρα, μπόρεσα να πληρώσω το φορτηγό. Το επιβατικό δεν μπορώ να το πληρώσω. Γιατί να μην είναι με το μήνα όπως στη Γερμανία? Για να μπορέσετε δηλαδή κάποια στιγμή να το πάρετε. Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχουν οι πινακίδες, η άδεια, να έρθει να υποβάλεις διπλούν μία δήλωση ακινησίας εδώ, την οποία θα πρωτοκολλήσει τον πρώτον όροφο. Και εμείς ελέγχουμε αν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας όλα τα χρόνια. Και μετά, αναλόγως αν δεν έχουν καταβληθεί, βεβαιώνονται. Και αυτό, παίρνουν το αντίγραφο του χαρτιού της ακινησίας, της δήλωσης, την οποία και αυτοί μετά την κρατούν και όταν θα πρέπει να κάνουν άρση της ακινησίας θα έρθουν με αυτό το χαρτί της δήλωσης.